Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας». Αυτή την ώρα μαζί σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ που συντονίζετε και στην Κύπρο και στο εξωτερικό. «Εμείς και ο κόσμος μας» ραδιοφωνικά. Δύο ώρες το πρωί, 8 με 10 στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου, όπως κάθε πρωί. Και τώρα άλλη μία ώρα τηλεόραση. Ιστορική ένα. Χαιρετάμε όλο το νησί. Σας ευχαριστούμε που συντονίζεστε. Και όλο τον κόσμο μέσω του δορυφόρου. Ευχαριστούμε σε όποιο σημείο της γης και αν αυτή την ώρα μας βλέπετε. Και ο Θεός να σας έχει πάντοτε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και με υγεία πάνω απ' όλα. Σήμερα δίνουμε συνέχεια σε ένα θέμα το οποίο αποτέλεσε και αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα συγκλονιστικό γεγονός της ιστορίας μας και αν θέλετε μια πολιτικά ανεξάρτητη και μαζική αντικατοχική δράση Κυπρίων γυναικών που δυστυχώς ξεχάστηκε, περιθωριοποιήθηκε. Θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Μαζί μας στο στούντιο τρεις κυρίες, οι οποίες έλαβαν μέρος κατά ταχτά χρονικά διαστήματα και στη διοργάνωση και σε όλη αυτή την προσπάθεια. Η κυρία Τιτίνα Λοϊζίδου, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, τι γίνεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος ότι είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα κάθε φορά που καλείστε να μιλήσετε για αυτό το θέμα. Ή κάνω λάθος? Ναι. Έτσι είναι. Ποιο είναι το συνέστημα, μισό αιώνα μετά, αλήθεια, αγαπητή μου, κυρία Λοϊζίδου, σχεδόν. Είναι μια εμπειρία η οποία μου έχει αλλάξει τη ζωή. Ναι. Μου έχει αλλάξει τη ζωή τόσο ως προς τον τρόπο που σκέπτομαι. Μάλιστα. Αλλά έγινε και η αφορμή με τις πορείες γυναικών να κάνω την αίτηση στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την καταπάτηση του δικαιώματος της ειρηνικής απόλαυσης περιουσίας μου στην Κερίνη. Και βέβαια και μία, κρατάω στα χέρια μου και μία ολόκληρη προσφύγη, έτσι. Ναι, είναι η κατάθεσή μου στο Δικαστήριο, στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου τα τουρκικά στρατεύματα με παρεμπόδισαν να πάω στην Κερίνη και να απολαύσω ειρηνικά την περιουσία μου. Σκεφτόσασταν ποτέ όταν άρχιζε όλη αυτή η προσπάθεια με όλες αυτές τις γυναίκες, τις εκατοντάδες, γυναίκες χιλιάδες, ότι θα είχε αυτή την απήχηση, θα άνοιγε τόσο πολύ, θα υπήρχε τόση ανταπόκριση? Σίγουρα όχι. Όχι. Σίγουρα όχι. Ναι. Αλλά ήξερα ότι πηγαίνοντας στις πορείες, ότι έκανα κάτι, ότι έκανα κάτι σοβαρό, ότι έλεγα στον έξω κόσμο τι συμβαίνει στην Κύπρο. Μάλιστα. Και γι' αυτόν τον λόγο συμμετείχα σε όλες τις πορείες. Μάλιστα. Και ήταν και μια δύσκολη περίοδος, γιατί δεν ήταν εύκολο τα πράγματα να έρθεις αντιμέτωπες οι γυναίκες, γιατί ήσασταν καθαρά γυναίκες άοπλες μπροστά από ένοπλους Τούρκους στρατιώτες. Σίγουρα δεν ήταν. Η γυναίκα όμως συνδέεται με το σπίτι, ναι. Συνδέεται με την εστία, συνδέεται με την οικογένεια. Πολύ σωστά. Συνδέεται με τον χώρο από τον οποίο κατάγεται. Mm. Και αν αυτές οι πορείες ήθελαν να δείξουν κάτι, ήταν ότι πήγαιναν ειρηνικά στα σπίτια τους. Mm. Και αυτό πιστεύω ότι μας όπλιζε εναντίον των κατοχικών δυνάμεων, ότι πηγαίναμε ειρηνικά. Ναι. Ήταν το δικό σας όπλο απέναντι στα όπλα. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δίπλα σας ακριβώς η κυρία Τόνια Παγιάτα. Είναι μητέρα και κόρη σήμερα. Και η κυρία Κλεοπάτρα Παγιάτα. Καλησπέρα και στις δυο. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Εμείς. Να αρχίσω από τη μητέρα μου, επιτρέπεις, αγαπητή μου Τόνια. Αγαπητή μου κυρία Παγιάτα, είναι πολλή η προσπάθεια. Είναι όμως παράλληλα και αρκετή η τόλμη των γυναικών εκείνης της εποχής να πράξουν κάτι τέτοιο. Δεν ήταν εύκολο. Και ας μου επιτραπεί ότι πιθανόν η πολιτική με ήττα δεν είχε καταφέρει μέχρι τότε. Οι γυναίκες με ένα πανό που έγραφε «Ερχόμαστε εν ειρήνη» και στις τρεις γλώσσες, και ελληνικά και αγγλικά και τούρκικα, πέρασαν και την πράσινη γραμμή και στάθηκαν μπροστά από πάνω πλούς στρατιώτες. Δεν μπορώ να πω ότι το θεώρησα ιδιαίτερα τολμηρό, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Και με κατασυγκινεί όταν σκέφτομαι πώς εκείνον όλον το πλήθος των γυναικών μας ακολουθούσε χωρίς να προβάλλει καμία αντίδραση, χωρίς να έχει απαιτήσεις, να ξέρει πολλά πράγματα, πώς μας εμπιστεύτηκε. Με λίγες εντολές. Αυτό μέχρι τώρα με συγκινεί. Μάλιστα. Αυτό μέχρι τώρα με συγκινεί. Και δεν είναι ότι
ήταν αφελείς και μας ακολούθησαν. Ήταν πολύ νοπά τα πράγματα με την εισβολή. Μάλιστα. Επονούσαμε όλοι πάρα πολύ. Μπορώ να πω, να ομολογήσω και λίγο, ότι ντρέπομαι, γιατί τις πρωτοβουλίες δεν τις είχαμε εμείς οι Κύπριες. Πιθανότατα, από την ιστορία μας συνηθισμένη, να περιμένουμε τον δεύτερο κατακτητή να έρθει να διώξει τον προηγούμενο. Και ιδιαίτερα εμείς οι γυναίκες, να πω, υπό τη σκιά των ανδρών, που μας αφαιρούσαν και κάποια ιδέα για πρωτοβουλίες, δεν τολμούσαμε να κάνουμε πράγματα. Ανταποκριθήκαμε, όπως θυμάστε, θα το ξέρετε, όπως και όλοι ξέρουν, κάνοντας τη μελέτη για να έρθει το 75, όταν έγινε η πορεία προς την Αμόχωστο, την οποία ξεκίνησαν πάλι γυναίκες όχι Κύπριες. Ναι. Και να τις μνημονεύσω, νιώθω την υποχρέωση. Και άρχισαν σιγά σιγά να κατεβαίνουν από τις σκάλες των αεροπλάνων στο αεροδρόμιο Λάρνακας, πιο αεροδρόμιο. Ναι, ένα πρόχειρο κατάλημα. Ναι, αλλά να και να σμίγουν μαζί σας. Να μνημονεύσω ότι ήταν η Χέλενη Σωτηρίου. Μάλιστα. Την οποία τίμησε όλος ο κόσμος μετά, και η οποία να μην ισοδοθεί ευκαιρία αργότερα να πω τρεις κουβέντες παραπάνω. Βεβαίως. Η Ταϊάννα Μαρκίδου, η Ρέτσε Μιχαηλίδου, θυμούμαι όταν ήρθαν την πρώτη φορά να μαζεύουν χρήματα για τα λεωφορεία για να πάμε. Αυτή η πρωτοβουλία ανήκει σε αυτές τις γυναίκες που ανήκουν στο σύνδεσμο των ξένων γυναικών, όπως το καθόριζαν οι ίδιες. Ήθελαν να αγωνιστούν για δικαιοσύνη στην Κύπρο. Ήταν ενσυνείδητη η προσπάθεια τους. Ναι. Και η καθοδός τους. Αλλά υπήρχε και η ανταπόκριση, γιατί μέσα μας έδωσαν διέξοδο. Ναι. Τις οποίες και ευγνωμονώ μέχρι τώρα. Και αυτό έγινε και αργότερα με τις δικές μας πορείες που ονομάζουμε Γυναίκες Επιστρέφουν. Μάλιστα. Αγαπητή μου Τόνια, πόσο χρόνο είναι που θυμάσαι την προσπάθεια αυτή? Γιατί δεν έλαβες από τις πρώτες πορείες μέρος, έτσι? Έλαβα στη δεύτερη, και την τρίτη. Ναι. Ήμουν φοιτήτρια, ήμουν 23 χρονών. Ναι. Ήμουν στον Καναδά. Όταν άκουσες ότι η μητέρα σου θα λάμβανε μέρος, ποιο ήταν το συνέστημα? Φοβήθηκα. Ήταν και μια περίοδος που οι πληροφορίες ήταν πάρα πολύ λίγες. Ναι. Μιλούσαμε στο τηλέφωνο, νομίζω, μια φορά το μήνα ή μια φορά κάτι δύο εβδομάδες. Δεν ήξερα και πολλά πράγματα, αλλά από αυτά τα λίγα που ήξερα, ένιωθα έτσι ένα φόβο. Τι της είχατε πει, τι της είχες πει? Να κάτσει σπίτι της? Καθόλου, και να... καθόλου, δεν της είπα, γιατί δεν είμαι και αυτή να που δέγατε, θα της πει να κάτσει και να της έλεγες θα καθόταν? Όχι, βέβαια. Είχα και μια προπαίδεια. Πολύ σωστά. Ναι, αλλά... Από τα 50, ανήκω στη γενιά του 55. Ναι. Και ήμουν μαθήτρια όταν έγιναν τα γεγονότα εκείνη στην Πάφο. Μάλιστα. Την επέτειο της τέψης της Βασίλισσας. Της Βασίλισσας. Άρα ξέρατε πολύ καλά τι σημαίνει αγωνίζομαι και διεκδικώ. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά... Είμαι σίγουρος. Και στη δεύτερη πορεία ήρθες, είχες τελειώσει ήδη τις σπουδές? Όχι. Ήμουνα στο Μοντρεάλ, φοιτήτρια. Όπου ενημερώθηκα ότι ένα αεροπλάνο θα ξεκινήσει από τη Νέα Υόρκη. Μέχρι και αεροπλάνα βάλετε. Ναι, στη θέση ήταν τους. Ένα αεροπλάνο γεμάτο με γυναίκες που μαζεύτηκαν από όλη την Βόρειο Αμερική. The Journey for Freedom. Μάλιστα. Journey for Freedom. Journey for Freedom. Το ταξίδι για την, προς την ελευθερία. Ναι, για την ελευθερία. Και χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα, ήμουν σε αυτόν τον αεροπλάνο. Ξαφνικά βρέθηκα να κοιτάζω μια ολοκίτρινη Κύπρο, γιατί ήταν τέτοια η εποχή. Το λέω γιατί τα βιώνω τα πράγματα εγώ πάντα έτσι. Από ψηλά, από το αεροπλάνο. Από ψηλά. Ναι. Ναι. Ήταν περίοδος καλοκαιριού. Ήτανε Μάρτης και ήταν η Κύπρος ντυμένη στα κίτρινα. Κίτρινη με τους Λάζαρους και τα ανθισμένα λουλούδια. Ήταν έναν κίτρινο. Όχι το καφέ χαλί του καλοκαιριού. Όχι. Α, μάλιστα. Και έτσι ήρθα να συναντήσω τη μάμα μου σε αυτό το πράγμα. Το ήξερε? Τι το είπες? Ναι, το ήξερε, γιατί αυτή με έφερε σε επαφή. Μάλιστα. Μάλιστα. Έτσι ξεκίνησε. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Έτσι. Να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά σε αυτή την υπέροχη θεατρική παράσταση. Ναι. Για να δώσουμε και τα εύσημα σε αυτές τις κυρίες, ναι, σε αυτές τις 6 ηθοποιούς που ενσαρκώνουν ένα πλήθος ρόλων και ζωντανεύουν προσωπικές μαρτυρίες και αφηγήσεις.
σε αυτή την εξαιρετική παράσταση, σε κείμενο της Μαγδαλένας Ζήρα και της Νέδης Αντωνιάδη και σε σκηνοθεσία της Μαγδαλένας Ζήρα. Σύμβουλος δραματουργίας η Αθηνά Κάσιου, σκηνικά κουστούμια η Έλενα Κατσούρη, σχεδιασμός βίντεο η Έλενα Αλονεύτη, μουσική σύνθεση και επιμέλεια ο Αντώνης Αντωνίου, σχεδιασμός φωτισμού ο Βασίλης Πετινάρης, Αφίσα Γιώργος Τσανκάρης, είναι αυτή και που βλέπετε στο βίντεο wall μας, και βοηθός παραγωγής Νίκολα Μητροπούλου. Στην παραγωγή Project Season Γυναίκες. Η ηθοποιοί σε αλφαβητική σειρά Νέδη Αντωνιάδη, Σοφία Καλή, Γιώλα Κλήτου, Ζωή Κυπριανού, Ιωάννα Πάπα Μιχαλοπούλου, Μαρία Χατζή Χριστοδούλου. Μια παράσταση η οποία αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την προσπάθεια. Και τι έκαναν οι κυρίες ηθοποιοί και οι σκηνοθέτες? Προσέγγισαν όλες εσάς. Μίλησαν μαζί σας, αντιλαμβάνομαι, ώρες ατελείωτες. Και άκουσαν τις εμπειρίες σας. Έγινε δηλαδή ένα εργαστήρι, θα έλεγα, με την καλή έννοια. Πώς έγιναν τα πράγματα? Να ξεκινήσω. Παρακαλώ, Τόνι. Καταρχάς, να πω ότι αγκάλιασαν, γιατί αυτή είναι η λέξη και νομίζω το νιώσαμε όλες. Μάλιστα. Που ήμασταν εκεί. Μπόρεσαν και αγκάλιασαν την κάθε μια από μας, μικρή, μεγάλη, και όλον αυτό το πράγμα που πέρασε, που ένιωσε, τους φόβους, όλα αυτά τα πράγματα τα αγκάλιασαν και τα κράτησαν στις παλάμες τους ως κάτι το πάρα πολλά εύθραυστο. Μάλιστα. Για να μπορέσουν να το δώσουν παρακάτω στο θεατή. Μα ήταν εύθραυστο από μόνο του. Αυτό ένιωσα εγώ. Ναι. Δεν θα μπορέσω ποτέ να τις ευχαριστήσω αρκετά ως Τόνια, ως γυναίκα, ως Κύπρια, γιατί δεν μπορώ να υποτιμήσω και το γεγονός ότι έβγαλα στην επιφάνεια κάτι το πάρα πολλά γυναικείο. Μάλιστα. Που συνέβηκε. Μάλιστα. Και όπως όλα τα γυναικεία, μένει κρυμμένο. Ναι, αυτή η διαγραφή της γυναικείας εμπειρίας από την επίσημη ιστορία είναι φοβερό, έτσι, αγαπητή μου κυρία Λοϊζίδου. Πριν κάνετε αναφορά και στις ηθοποιούς. Ναι. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στη Μαγδαλένα και στην Νέδη. Μάλιστα. Οι οποίες με πάρα πολύ προσοχή και σεβασμό προς την ιστορία αυτών των πορεών κατέγραψαν, όχι μόνο κατέγραψαν την ιστορία, αλλά την απέδωσαν τα νοήματα. Μάλιστα. Πίσω από αυτήν την ιστορία. Δεν ήταν απλώς μια δημοσιογραφική συνέντευξη. Ναι. Την οποία είχαμε δώσει. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που θα θυμηθείτε κι εσείς. Αλλά πήραν ακριβώς το νόημα των πορεών. Το πόσο δεν μας λάβαιναν υπόψη η πολιτική και πολλοί από το κοινό, θα έλεγα. Το πώς υπήρξε κάποια ειρωνία προς τις πορείες. Το πώς εμείς προσπαθούσαμε να διοχετεύσουμε το τι έγινε στην Κύπρο στα μέσα μαζικής επικοινωνίας στο εξωτερικό ή να έρθουν ξένες γυναίκες. Μάλιστα. Πώς όταν αποτυχάναμε επέτυχαν αυτές οι τρελές που πάνε να κάνουν τις πορείες και πώς όταν πετυχαίναμε είχαμε φυσικά οικειοποιούνταν αυτή την επιτυχία. Μάλιστα. Και το απέδωσαν πάρα πολύ ωραία. Πριν να πάω στην παράσταση, πρέπει να πω, λέω, πώς θα μπορέσουν αυτές οι κοπέλες να αποδώσουν τις πορείες. Και πρέπει να πω ότι μαζί με όλες τις γυναίκες επιστρέφουμε, είμαστε εκεί, είπαμε ότι ήταν μια τέλεια απόδοση και θα έλεγα ότι επειδή θα έχει παραστάσεις. Μάλιστα. Σύντομα, ναι, θα έλεγα και θα προέτρεπα νεαρούς να πάνε να παρακολουθήσουν την παράσταση, διότι έχουν να αποκομίσουν. Ναι, είναι ένα κομμάτι της ιστορίας. Της ιστορίας. Και πιστεύω ότι όσοι δεν συμμετείχαν και είδαν την παράσταση, ένιωσαν ότι κάτι έμαθαν. Ναι. Οι άτομα που δεν συμμετείχαν στην πορεία, αλλά ήξερα για την πορεία και είδαν την παράσταση, ένιωσαν ότι γιατί δεν πήγα στις πορείες. Αυτές τις πορείες. Άρα είναι παραστάσεις και θα γίνουν και στη Λεμεσό, αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Θα έλεγα ότι θα ήταν καλά
να συμμετέχει, να πάνε να τη δουν. Ναι. Και θα έλεγα ότι σε κάποιο στάδιο θα πρέπει να προσεγγιστούν και τα σχολεία. Μάλιστα. Θυμούμε κάποτε μας έπαιρνα σε μαθητικές παραστάσεις. Ναι. Γιατί όχι να γίνουν κάποιες παραστάσεις ειδικά για τους μαθητές, τους έφηβους. Πολύ σωστά. Για την ιστορία. Να την ιστορία. Πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία μας, αγαπητή μου κυρία Παγιάτα. Γιατί είστε απογοητευμένοι, σας βλέπω. Έχω τις επιφυλάξεις μου και τα ερωτηματικά μου, εάν διδασκόμαστε πράγματι από την ιστορία. Εύχομαι. Θέλω πολύ να εκφράσω την ευαρέσκεια μου για τη δουλειά που έκαναν, τη σπουδαία για τον τομέα. Μάλιστα. Αυτό. Οι κοπέλες που εργάστηκαν, οι κοπέλες της σεζόν. Ναι. Και πραγματικά, όπως περιέγραψε και η Τιτίνα και η Τονία, με πάρα πολύ ευαισθησία και σεβασμό χειρίστηκαν τα θέματα. Εγώ δεν πίστευα ότι θα βγει αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν πολύ λεπτό το θέμα και πολύ λεπτή η κλωστή που μπορούσε να σπάσει ανά πάσα στιγμή. Ναι. Όμως κεντήθηκε. Κεντήθηκε η κλωστή αυτή. Ναι. Πόσο ναι. ωραία ναι, το, λες, ναι. το λες, αγαπητή μου τώρα. Ναι. Και κατάφεραν και πέρασαν και το μήνυμα κάτω και μεταφέρθηκε προς τους θεατές. Θέλω να ξέρω τι είναι το, τι αποκομίζει ένας, θα το δει αυτό και θα μάθει την ιστορία. Θέλω να ξέρω πώς νιώθει ότι ωφελήθηκε κατά κάποιον τρόπο, σε κάποιο σημείο. Μάλιστα. Θα ήταν καλά να το, να το μαθαίναμε στην πορεία. Και αυτό, από μια άποψη το λέω, γιατί μας κόβουν και τα πόδια μας όταν έχουμε οι συνθήκες και η όλη η ατμόσφαιρα. Και να θέλει κάποιος να νιώσει κάτι και να θέλει να το εκφράσει, του αφαιρείται κάθε δυνατότητα πολλές φορές. Και η όρεξη. Θυμάμαι τότε εμείς, ναι. τουλάχιστον της Επιτροπής, πόσες δυσκολίες. Εγώ δέχτηκα τηλεφωνήματα. Πού με ήξεραν εμένα η Μαργαρίτα η Παπανδρέου για να ζητά την Κλεοπάτρα Παγιάτα στο τηλέφωνο. Μάλιστα. Για να με αποθαρρύνει, να με αποτρέψει. Μάλιστα. Όπως της έλεγαν οι πολιτικοί. Ναι. Γιατί εγώ να κληθώ στη Βουλή, πότε ξαναπήγα εγώ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Έγιναν όλα αυτά τότε, έτσι. Προκαλέσατε ναι, πανικό, αλλά, να ναι, αλλά πήγα και μετά για να παρευρίσκονται και εκεί πρόσωπα ορισμένων κομμάτων που να πούν, μα ήμουν και εγώ για να αποφεληθούν τα κόμματα μετά, μάλιστα. τα οποία πρώτα μας πολέμησαν. Αχ, αγαπητή μου κυρία Παγιάτα. Αντιλαμβάνομαι την... Άρα η απάντησή σας στην ερώτηση, αν μαθαίνουμε από την ιστορία μας, απαντάτε. Νομίζω ότι δυσκολευόμαστε. Να μην πω δεν μαθαίνουμε για να μην είμαστε ναι, δεν θέλω να σας φέρω εσάς σε δυσκολίες. Όχι, παρακαλώ. Αλλά μπορεί δικαιούμαι να λέω εγώ αυτά. Σαφέστατα και είναι και σεβαστή. Εμένα, ναι, σεβαστή η άποψή σας. Πάμε να δούμε το βίντεο για να προσκαλέσουμε και τους φίλους τηλεθεατές. Είναι το διαφημιστικό της παράστασης. Οι παραστάσεις, ξανά, 13, 14, 15, 17 και 18 αυτού του μήνα, στην αίθουσα Μέλινα Μερκούρη, εδώ στη Λευκοσία, και 29 και 30 του μήνα στο Ριάλτο Λεμεσού. Στο www.tickethour.com.cy τα εισιτήριά σας και στο www.rialto.com.cy. Η συνάδελφη στο κοντρόλ, παρακαλώ. Εμείς είμαστε οι ελληνικές γυναίκες που θέλαμε να περπατήσουμε στη χώρα μας και να μην υπολογίσουμε ότι υπάρχει διαφορετική γραμμή. Θέλω να περπατήσουμε στην νεκρή ζώνη, να ακούς το χώμα. Μου έσπασε το χώμα. Ήταν μια νεκρή. Υπήρχε περίπτωση να σταματήσουν 30.000 γυναίκες. 30.000 γυναίκες. Δεκατρεις, 14, 15, 17 και 18 Ιανουαρίου στην αίθουσα Μελία Μερκούρη. Και 29 και 30 Ιανουαρίου στο Ριάλτο Λεμεσού. Εισιτήρια www.tickethour.com.cy και www.rialto.com.cy. Αυτή η εξαιρετική παράσταση με αυτές τις εξαιρετικές 6 ηθοποιούς.
και σε κείμενο Μαγδαλένα Ζήρα και Νέτη Αντωνιάδη και σκηνοθεσία τη Μαγδαλένα Ζήρα, την οποία και χαιρετάμε. Και ευχαριστούμε και πάρα πολύ για όλο αυτό το συντονισμό και για την παρουσία των κυριών εδώ σήμερα στο στούντιο. Ποια ήταν η πρώτη πορεία ημερολογιακά, αγαπητή μου κυρία Παγιάτα, το 75? Επιτρέψτε μου πρώτα χαμογελώ, γιατί δείξατε θα γίνει στην αίθουσα Μελίνα Δεσκούρη. Εδώ κάποιες γυναίκες της πορείας έραψαν τα τεράστια πανό που κρεμάσαμε από την Ακρόπολη. Θα το αναφέρουμε αυτό ύστερα. Μάλιστα. Χρειαζόταν μια πολύ μεγάλη αίθουσα με δύο μηχανές να γαζώνουν η μια στην μια άκρη και άλλη στην άλλη. Το τεράστιο πανό με την Κύπρο επάνω. Μάλιστα. Και τα συνθήματα που προορίζονταν να πάνε μετά στην Ακρόπολη όταν ο Ζάλ σκόπευε να επισκεφθεί την Άκη, να ανέβαινε στην Ακρόπολη. Κάτι που θέλαμε να το εμποδίσουμε. Επισκέφθηκε την Αθήνα και ανέβηκε στην Ακρόπολη. Δεν ανέβηκε. Δεν ανέβηκαμε εμείς. Και έμεινε αυτό το ράψιμο της τεράστιας σημαίας. Έμεινε κρεμασμένο για ένα διάστημα στην Ακρόπολη από τις δύο μεριές. Και αργότερα στο Λυκαπητό περισσότερες μέρες με την επέμβαση της Μελίνας Μερκούρη. Μάλιστα. Για να κρατηθεί εκεί περισσότερο. Αυτό το πάνω που είναι σήμερα. Συγγνώμη για την. Παρακαλώ, καλά κάνατε. Είναι μια σημαντική ιστορική λεπτομέρεια. Είδα την αίθουσα και θυμήθηκα πώς γαζωνόταν εκεί αυτό το τεράστιο. Πόσες μέρες γαζωνόταν αυτό το τεράστιο. Δεν έχει σημασία. Ούτε μετρούσαμε μέρες και ώρες. Μάλιστα. Μέρες και νύχτες. Μέρες και νύχτες. Μέρες και νύχτες. Ναι. Ναι. Καλά, οι νύχτες ήταν νύχτες συνωμοσίας λίγο, έτσι. Μάλιστα. Και συγχύζαμε τους άντρες που τους ειδοποιήσαμε στην Αθήνα να μας αγοράσουν αλυσίδες χοντρές και δυνατές, κάμετε τις αλυσίδες που θέλαμε. Αλλά αυτό αργότερα. Μάλιστα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα σήμερα. Τώρα να την ακούς είναι διαφορετικό από το να τη ζεις. Και στις τρεις σας. Σας πάω 18 Απριλίου του 1975. Από το πολύ πολύτιμο τηλεοπτικό αρχείο, όπου στο αεροδρόμιο Λάρνακας ερχόντουσαν γυναίκες. Μεταξύ αυτών και η Ακρίτα και η Μερκούρη και πολλές άλλες προσωπικότητες. Ένα μικρό απόσπασμα θα δούμε, ναι, για να δώσουμε συνέχεια στη συζήτηση. Εξηγήσω ότι αυτό δεν οφείλεται καθόλου στην δική μας την κίνηση, η οποία αργότερα. Αλλά ήταν πάλι οι ίδιες γυναίκες. Η πρωτοβουλία ανήκει στις ίδιες. Η αρχική ιδέα. Ναι, η πρωτοβουλία ανήκει στις ίδιες γυναίκες. Ναι. Ελάτε παρακαλώ, συναδελφοί, στο κοντρόλ. Με νέα πτήση των Κυπριακών αερογραμμών έφτασε τη στιγμή αυτή. Η ώρα είναι περασμένες 8. Η τρίτη ομάδα ξένων προσωπικότητων που μαζί με γυναίκες πρόσφυγες της Κύπρου θα πάρει μέρος στην πορεία της ερχόμενης Κυριακής. Η ομάδα αυτή των ξένων προσωπικότητων είναι η πιο πολυμελής που ήρθε μέχρι τώρα. Καλώς ορίσατε στην Κύπρο και ένα μήνυμα για τις γυναίκες της Κύπρου. Ναι, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι δεν έρχομαι σαν πολιτικός. Έρχομαι απλώς σαν μια Ελληνίδα και κάτι περισσότερο, γιατί εξαιτίας του Λουκία Κρήτα που ήταν ο άντρας μου, νιώθω ότι η Κύπρος είναι η θετή μου πατρίδα. Αισθάνομαι ότι αυτός ο ερχομός μας εδώ είναι κάτι πάρα πολύ λίγο από τα πολύ λίγα που μπορούμε να κάνουμε για την Κύπρο, διότι όλοι εμείς στην Ελλάδα δεν ξεχνάμε ότι με το αίμα της Κύπρου πληρώσαμε το δικό μας άνοιγμα για την ελευθερία. Παρασκευή 18 Απριλίου, κυβερνητικό αεροδρόμιο Λάρνακος, ώρα 2 μετά το μεσημέρι. Πρώτη άφηξη σήμερα με την Ολυμπιακή προσωπικότητων που θα πάρουν μέρος στην πορεία των γυναικών προς την Αμόχωστο, πορείας που έχει σαν στόχο να διασφαλιστεί η άμεση επιστροφή των 200.000 προσφύγων στα σπίτια τους. Μελίνα Μερκούρη από την Κυπριακή Τηλεόραση. Χαιρετάω την Κυπριακή Τηλεόραση. Είναι 8 χρόνια που πολεμάω να έρθω στην Κύπρο και αισθάνομαι τρομακτική συγκίνηση που έρχομαι σήμερα να περπατήσουμε μαζί με τις γυναίκες της Κύπρου, μαζί με τις γυναίκες όλου του κόσμου για το δίκαιο της Κύπρου, για το δίκαιο αυτού του λαού που πόνεσε τόσο πολύ εναντίον του ιμπεριαλισμού, εναντίον της αδικίας
και η Κύπρος θα ζήσει, οι γυναίκες της Κύπρου θα νικήσουν και θα περπατήσουμε χέρι με χέρι και στο τέλος θα επιζήσουμε. Ευχαριστούμε, Μένα. Αυτός ο ηρωισμός, η αυτοθυσία και το όραμα των γυναικών και της αρχής αυτής που έγινε, αλλά και τη συνέχιση. Ελάτε, κυρία Λοϊζίτου, μου παρακαλώ. Θα έλεγα ότι η ομάδα των γυναικών από την Ελλάδα ανήκει σε πάρα πολλά σωματεία. Μάλιστα. Που με τη μεταπολίτευση, ναι, είχαν ιδρυθεί, είχαν ανανεωθεί και είχαν ενθουσιασμό για να έρθουν στην Κύπρο. Και ήρθαν με την ευκαιρία, όχι μόνο για την πορεία, αλλά την προηγούμενη μέρα της πορείας υπήρχε ένα μεγάλο συνέδριο. Με την ευκαιρία του γεγονότος ότι τα Ηνωμένα Έθνη είχαν αφιερώσει το έτος 75, ναι, στη γυναίκα. Ναι, ναι, ναι. Στη γυναίκα. Ναι. Και ήρθαν με αυτήν και με αυτήν την ευκαιρία. Έτσι, ναι, είχαμε μια μεγάλη ομάδα γυναικών που ανήκα σε διάφορα σωματεία. Τα έχω όλα καταγραμμένα. Ναι. Και πρέπει να πω, η συμμετοχή μου σε αυτήν την πορεία ήταν επειδή ήμουν ξεναγός. Θεώρησα, μόλις είχα τελειώσει τη σχολή ξεναγών και δεν είχα εργαστεί ακόμα, θεώρησα ότι η βοήθεια μου ήταν να παραλάβω και να φέρω στην πορεία έναν πολύ μεγάλο αριθμό αυτών των γυναικών, μεταξύ των οποίων και τη Μελίνα Μερκούρη. Και ήταν πραγματικά όλες ενθουσιασμένες που θα συμμετείχα σε κάτι πολύ πολύ σημαντικό για την, για την Κύπρο. Μάλιστα. Και φυσικά αυτός ήταν και ο ρόλος μου μετά σε όλες τις πορείες, όπου συνόδευα πάντα τις ξένες αντιπροσωπείες, οι οποίες έρχονταν για να συμμετέχουν μαζί μας στις πορείες. Επανέρχομαι σε αυτή την προσφυγή. Ναι. 15-3-18 κάθετος 89. Και θα προσπαθήσω με τροφιλώντας εσείς να μας δώσετε λίγο. Αυτή είναι η προσφυγή, είναι στην, ναι, αρχή, ναι, και είναι, ναι, η παραλαβή της, ναι, από το δικηγορικό γραφείο. Ναι, είναι η κατάθεση μου, η πρώτα, κατάθεσή σας. Η οποία κατάθεση μου ήταν εκτενής αναφορά στην πορεία προς τα Λίμπια, όπου είπα με λεπτομέρεια τι συνέβηκε, μάλιστα, κατά την πορεία αυτή. Μάλιστα. Πώς ξεκινήσαμε. Περιγράφατε τα γεγονότα. Όλα τα γεγονότα σε. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Ναι. Ότι τα αυτονόητα έπρεπε να καταγραφούν, ναι, και να αποδειχθούν. Ναι, νομίζω ότι μια από τις τρομακτικές εμπειρίες που είχα ήταν το γεγονός ότι έπρεπε να αποδείξουμε στο δικαστήριο ότι η Τουρκία κατέχει την Κύπρο. Εδώ οι υπογραφές γυναικών. Γυναικών από διάφορα στρώματα του εξωτερικού. Του εξωτερικού. Οι οποίες υπογράφουν και απευθύνονται προς τον Ντε Κουελλάρ τότε ότι θα λάβουμε μέρος στην πορεία γιατί με βάση τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για επιστροφή των νομίμων κατοίκων στις εστίες. Ναι. Αλλά έπρεπε στην κατάθεση αυτή να φωτογραφηθεί και να δειχθούν ακόμα και οι πορείες. Ακριβώς. Από που ξεκίνησα. Με κάθε λεπτομέρεια. Τα σημεία όπου είναι αυτονόητο ότι είναι κατεχόμενα, αλλά έπρεπε να τα φωτογραφίσουμε, ναι, και να τους πούμε, κοιτάτε, και αυτό εδώ είναι κατεχόμενο. Ναι. Δηλαδή τα αυτονόητα, όλες οι φωτογραφίες με τις λευκές σημαίες που κρατούσατε, ναι, τις πορείες που πραγματοποιήσατε, βλέπω εδώ. Ήρθατε αντιμέτωποι με τους Τούρκους, μάλιστα, στρατιώτες. Έπρεπε να φωτογραφηθούν και αυτές για να αποδείξουμε ότι υπήρχαν στρατιώτες στην, μάλιστα, Κύπρο. Ναι. Δεν χρειαζόντουσαν όλα τα, ναι, ψηφίσματα. Αυτή η φωτογραφία και η επόμενη, αν την προσέξετε. Εδώ, αν, ναι, κοιτάξετε. Τούρκος. Κοιτάξετε, φορώ μια σπρί φανέλα. Ναι. Εγώ που εμποδίζομαι από τους στρατιώτες να πω πάνω. Να μην πείτε πάνω, ναι, ναι. Και εδώ το ίδιο. Ναι. Βλέπω. Και εδώ άλλες γυναίκες. Τούρκοι στρατιώτες, ναι, έτσι. Τούρκοι στρατιώτες. Μάλιστα. Και εδώ το ίδιο. Το ίδιο. Και εδώ που χτυπούν. Εδώ είναι στα Λίμπια. Είναι όχι, είναι στα Λίμπια έξω από την εκκλησία. Μάλιστα. Έξω από την εκκλησία. Έξω από την εκκλησία. Όπου έχουν, ναι, έχουν χειροδικήσει. Ναι. Και κυρίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. USA με το Journey for Freedom. Μάλιστα. Και όλο αυτό είναι που κατατέθηκε για να αποδειχθεί. Στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μάλιστα. Και να καταλάβει η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τι έγινε και να πιστεί κιόλας ότι έγινε τουρκική εισβολή και κατοχή, ναι, στην, ναι, Κύπρο. Αν προχωρήσετε πιο κάτω, θα δείτε τους
αξιωματικούς, τους Τούρκους αξιωματικούς, ναι, για τους οποίους έπρεπε να εξηγήσουμε ποιος έλεγχε τον τουρκικό στρατό απ' εκεί, πώς πληρώνονταν οι αξιωματικοί αυτοί. Ότι υπήρχαν αξιωματικοί και ότι υπήρχε τουρκικό στρατός. Μάλιστα. Έτσι, να το βρω, μισό λεπτάκι. Φαίνονται τα σημεία, τις στολές των Τουρκών. Να, για να φαίνονται, εννοείται, για να φαίνονται τα αξιώματα τους. Και ότι όντως είναι αυτοί και είναι... Όχι τουρκοκύπροι. Μάλιστα, ότι είναι οι τουρκικοί... Να φαίνονται τα διακριτικά. Ο τουρκικός στρατός και όχι οι τουρκοκύπροι. Μάλιστα. Και όλα αυτά αυτονόητα να αποδειχθούν. Και όλο αυτό κατατέθηκε... Στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ήταν η βασική μαρτυρία για την παρεμπόδιση προς τα κατεχόμενα και στην περιουσία μου, ναι, για απόλαυση της ελληνικής, για απόλαυση της περιουσίας μου. Και πρέπει να πω ότι στην απόφαση του 1996, που ήταν η πιο σημαντική απόφαση, καταγράφεται ότι παρεμποδίστηκα τρεις φορές. Να επιστρέψετε νόμιμα εκεί που σας ανήκει. Να, ναι. Μάλιστα. Άρα, σίγουρα οι γυναίκες που επιστρέφουν προχώρησαν πάρα πολύ. Ναι, και κατάφεραν πολύ περισσότερα, ναι, αγαπητή μου κυρία Παγιάτα, από ότι ίσως πιθανόν, χωρίς να μειώνουμε την προσφορά της πολιτικής και των πολιτικών, των πολιτικών εκείνης της εποχής. Ακούστηκε η φωνή της Κύπρου. Όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ναι. Το διεθνές το διεθνές επίπεδο, δίκαιο, σε διεθνές, διεθνές επίπεδο. Δίκαιο, πιστεύω ότι θα πρέπει η Κύπρος να είναι περήφανη που χρησιμοποίησε όλους τους θεσμούς και όλα τα διεθνή φόρα για να μπορέσει να προβάλλει το πρόβλημα της μέσω των Ηνωμένων Εθνών, μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης που έδωσε το σύστημα, έδωσε την ευκαιρία στα άτομα, και δεν μιλώ για μένα, αλλά και σε άλλα άτομα, να αιτηθούν για την καταπάτηση εναντίον της Τουρκίας, αυτού του δικαιωμάτου και πολλών άλλων φυσικά. Ναι, ναι, σαφέστατα. Λέγατε, κυρία Παγιάτα. Δεν είπα. Τόνια. Απλά σκεφτόμουν χτες που κάναμε με τη μάμα του την κουβέντα. Ναι. Εντάξει, εγώ βέβαια το 75 ήμουν 10, ναι, όταν έγιναν η πρώτη πορεία. Πορεία. Απλά θυμούμαι όταν ήταν η πρώτη από τις φορές που είπα της γιαγιάς να ετοιμάσει τις βαλίτσες για το Βαρώσι. Από το 75, μετά στο 87 που ήταν η συμμετοχή μου η πρώτη στην πορεία εκείνη, που πάλι σκεφτόμουν πόσο νοπά ήταν ακόμα τα πράγματα και σκεφτόμουν επίσης πόσο χρόνια πέρασαν που τότε το μιλούσαμε με τη μάμα, ναι, και που είμαστε σήμερα, που έχουν τελειώσει νομίζω εγώ τα πράγματα και είναι μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Ο χρόνος, ο παράγοντας χρόνος, ναι, δηλαδή κάναμε, δεν κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω αν συμφωνάει η μάμα. Δεν θα σχολιάσω αυτά που λες, αλλά με απασχολεί η σύγχυση που έχει αυτός ο λαός. Πηγαίναμε σε αυτή την πορεία, μια ταλέπορη γυναίκα που είχε αγνοούμενο παιδί, κρατούσε μια τσάντα. «Πού πάει σκιά», της είπε μια άλλη από μας. «Κόρη μου, παίρνω ρούχα του γιού μου και λέω από ξαμάθηκε, μπορεί και να τον έβρω». Εγώ είμαι μεταξύ εκείνου που καθίσαμε στο φυλάκιο το τελευταίο, όταν δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε στο Βαρώσι, όπως ξέρετε, μπήκαν. Απλά οι σημαίες τοποθετήθησαν πάνω στα σειρματοπλέγματα. Ναι, ναι, ναι. Κάποιες από εμάς περάσαμε το βράδυ εκεί. Ο στρατιώτης δεν μας ανεχόταν, μας κατάγγελε, γι' αυτό μιλώ για σύγχυση. «Τούτες, κύριε Λοχαγέρκουν, ήρθαμε με τη σημαία τους». Αυτή ήταν η σημαία μας. Μάλιστα. Η σημαία μας εμάς των Κυπρίων, η Κυπριακή που δεν υπήρχε τότε περίπου, ήταν άγνωστη. Και έλαλουν να φύγουν. Μάλιστα. Και δεν φύγατε γιατί... Όχι, μιλώ για αυτήν τη σύγχυση στην οποία βρίσκεται αυτός ο λαός και δεν ξέρω αν θα βγει καμιά φορά. Βρίσκεται μέχρι σήμερα σε αυτή τη σύγχυση, αγαπητή μου κυρία Παγιάτα, αυτός ο λαός. Ναι. Μέχρι και σήμερα.
Είμαστε σε αυτή τη μόνιμη σύγχυση. Νομίζω. Θα σας πάω στην άχνα. Χρειαζόμαστε πιο ξεκάθαρες θέσεις και μια καθοδήγηση που να μην είναι, προέρχεται από ίδια δικά μας ιδιωτελή συμφέροντα. Και λάθη. Νομίζω μην είναι ένα κομμάτι που πίστευα ότι μπορούσε να μας δίνει ακόμα μια ευκαιρία να κάνουμε κάτι για τον τόπο μας. Και αυτό ήταν όταν αποφάσισε ο Ερντογάν να έρθει στο Βαρόσι. Η Αμόχωστος έμεινε για μένα, εγώ δεν είμαι από την Αμόχωστος, η οικογένεια του συζύγου μου είναι. Και όταν ζούσε η κυρία Σωτηρίου και μας απασχολούσε ως κίνηση, ήταν ένα κομμάτι που μας έμεινε η έννοια ότι αν υπάρχει κάτι που μπορούμε, αφού άνοιξαν τα οδοφράγματα και μπορούσε ένας να περάσει διαχωρίζει, ότι ήταν ένα κομμάτι για το οποίο κάτι μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν το κάναμε. Δεν ξέρω, εγώ φυσικά είμαι τώρα 85 χρόνων, δεν μπορώ να πάρω τέτοιες πρωτοβουλίες, αν και σερνόμενη ακόμα θα το έκανα. Αλλά εγώ να σας πω πως ένιωθα εκείνη την ημέρα που ανακοινώθηκε η επίσκεψη του Ερντογάν στο Βαρόσι. Εγώ πήγα στο πολιτιστικό της Αμοχώστου στη Δερίνια και αγνάντευα το Βαρόσι και ένιωθα ντροπή. Και έλεγα ότι ως το πνεύμα αυτό που υπαγόρευε στις γυναίκες τι να κάνουν, τις πράξεις τους, αν ήμουνα κυβέρνηση, συγγνώμη, εγώ θα τα πω και δεσμεύω μόνον εμένα, θα έπαιρνα το Υπουργικό μου Συμβούλιο, αφού θα είχα κάνει την εκστρατεία που έκαναν οι γυναίκες όταν έφερναν ξένες γυναίκες στις πορείες, θα είχα γυρίσει την Ευρώπη και θα είχα πλησιάσει όλους τους ηγέτες και θα είχα ζητήσει να με ενισχύσουν και θα εκαλούσα όλη την πολιτική ηγεσία και θα πήγαινα στο Βαρόσι να υποδεχθεί εγώ σε εισαγωγικά τον Ερντογάν που ερχόταν να καταχθεί δεύτερη φορά εισβολή στη χώρα μου. Ξέρετε. Αυτό θα το έκανα εγώ. Το αντίστοιχο συμβαίνει σήμερα με την Ουκρανία. Εύκολα. Δηλαδή η αντίδραση και η αντίσταση με το τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο όπου υπερασπίζονται αυτή τη χώρα. Διαρωτάται κανείς γιατί δεν έγινε και το 1974, αφού και εκεί μιλάμε για εισβολή και κατοχή, όπως μιλάμε και σήμερα για την Ουκρανία. Ίσως γιατί δεν αγαπήσαμε αυτήν τη χώρα όσο μας αξίζει. Εμείς πρώτα. Εμείς. Να πιστέψουμε σε αυτήν τη χώρα, να νιώσουμε ότι ζούμε και αγαπούμε αυτήν τη χώρα και με άλλους ανθρώπους που είχαν κάπως διαφορετικές. Να τις πορίζεις από εμάς. Και αν μπορώ να πω και κάτι άλλο σε τούτο το σημείο, γιατί είναι κάτι που το κουβαλώ από τότε, νομίζω είναι σημαντικό να πούμε ότι θελήσαμε και προσπαθήσαμε σε τούτες τις πορείες να φέρουμε μαζί μας γυναίκες τουρκοκύπριες. Ναι, ήταν πάρα πολλά διαφορετικές οι συνθήκες τότε. Βέβαια. Και δύσκολες. Η επικοινωνία ήταν ανύπαρκτη. Ναι. Καταφέραμε και φέραμε μια τουρκοκύπρια από το Λονδίνο την οποία φιλοξενήσαμε. Ναι. Ναι. Εγώ την φιλοξενήσα και στο σχολείο μου. Και το αναφέρω μάλιστα. Γιατί με παίρνει πίσω σε αυτόν που ρώτησες. Τι βλέπουμε εδώ. Κυρία Παγιάτη. Ήταν η πρώτη σκέψη που θέλαμε με κάποιον τρόπο να δείξουμε ότι έχουμε φίλους στην άλλη πλευρά και θέλουμε να τους συναντήσουμε. Μάλιστα. Και δεν μας αφήνεται να περάσουμε. Και αυτό είναι κάτι που το είχαμε εντυπώσει και συμπληρώναμε ονόματα. Τα ονόματα εδώ των... δηλαδή βάζατε τα ονόματα των τουρκοκυπρίων γυναικών που θέλατε να δείτε. Εγώ και να έχω φίλη παιδική από την Πάφο. Μάλιστα. Που την είχα χάσει. Μάλιστα. Παίζαμε πριν από το δημοτικό μαζί. Και πού τα δίνατε αυτά, αυτές τις καρτέλες. Και τώρα τα παιδιά της έρχονται και με βλέπουν σαν να πέθανε η μητέρα τους, η φίλη μου. Μάλιστα. Και μπαίνω, βγαίνω στο σπίτι μου σαν να είναι το σπίτι τους. Ναι. Τα δίναμε και στα Ηνωμένα Έθνη για να τους δείξουμε ότι
Αυτή είναι, αυτός είναι ο σχόλος. Δίνεται σε Ηνωμένα Έθνη αυτή την πράσινη καρτέλα για να την δώσουν απέναντι στις κατεχόμενες περιοχές. Και, έφτανε, έφτασε κάποια από αυτές. Όχι, δεν έχουμε καμία αναπόδειξη περί αυτού. Καμία. Μάλιστα. Σας πάω στην Άχνα, για να σας δώσω και μία ανάσα, είναι μόλις 2 λεπτά, όπου εκεί η εικόνα μιλάει από μόνη της. Ναι. Παρακαλώ, η συνάδελφη στο κοντρόλ, είναι 19 Μαρτίου του 1989. Αυτό είναι το περιεχόμενο της παράστασης. Οι γυναίκες επιστρέφουν 13, 14, 15, 17 και 18 Ιανουαρίου στην αίθουσα Μελένη Μερκούρη και 20 και 29 Ιανουαρίου στο Ριάλτο Λεμεσού. Τα εισιτήριά σας στο www.tickethour.com.cy και www.rialto.com.cy. Αγαπητή μου Τόνια, είναι λογική η συγκίνηση και είναι και ανθρώπινο το συνέστημα και είναι και απόλυτα κατανοητό. Εσείς όμως το ζήσατε και εσείς το ξέρετε από πρώτο χέρι. Ο σεβασμός μας είναι δεδομένος, να ξέρετε. Δεν το λέω για να ακουστεί. Γιατί οποιοδήποτε άνθρωπος προσπαθεί για αυτόν τον τόπο έχει το δικαίωμα και να ελπίζει, θα έλεγα, και να απαιτεί και να διεκδικεί. Μην κάνω λάθος. Τόνια. Ναι. Για μένα... το βίωμα τούτον ήταν προσωπικό σε ό,τι αφορά τη σχέση μου με τη μάμα μου. Κάτι γυναικείο, επίσης, έτσι συνωμοτικό, μια επανάσταση ενάντια στην πατριαρχία, όταν το αναλύω μετά από τόσα χρόνια, σιωπηλή, χωρίς ετικέτες. Μάλιστα. Και χωρίς φανατισμούς. Ναι. Και το συλλογικό, βέβαια, η δύναμη, η τσινιούλη της μάζας, μια τεράστια αγάπη, ίσως και η μόνη πραγματική στιγμή ελευθερίας για μένα που είμαι άνθρωπος που γενικά φοβάται. Ένιωσα την ώρα που μπαίναμε με τη σημαία την άσπρη και δεν ξέραμε να νήσουν και να άρκες, παρόλο που είχε γίνει αρκετή δουλειά προηγουμένως.
έναν απίστευτο αίσθημα ελευθερίας που δεν μπορούσα πριν να το περιγράψω, ούτε και μετά μπορώ να το νιώσω. Τώρα, αν μπορώ να ελπίζω τώρα σε κάτι, δεν είμαι σίγουρη. Η μάμα μου νομίζω, παρόλο που είναι 85, είναι σε πιο αισιόδοξη φάση από ότι είμαι εγώ. Κυρία Παγιάτα, λέει η αλήθεια η Τόνια. Δεν είμαι σίγουρη. Mm. Και με στενοχωρεί ότι είδα ότι αυτός ο λαός έχει αποθέματα πολλά. Χρειάζεται όμως να κάποιος να τον εμπνεύσει με την εντιμότητα του, με τη σοβαρότητα του. Γιατί εμάς γιατί μας ακολούθησαν οι γυναίκες τότε? Γιατί μπόρεσαν να εμπιστευτούν. Είχαμε, γυρίζαμε τις πόλεις, πήγαμε Λάρνακα, Πάφο, καλούσαμε, κουβεντιάζαμε. Μάλιστα. Εξαγγέλαμε τις πορείες. Μας έβλεπαν ποιες είμαστε. Βλέπαμε, δεν είχαμε καμιά σχέση με κανένα χώρο μόνο. Και αλλά κανένα με χρώμα. Όλο το χώρο. Μάλιστα. Με όλη τη χώρα. Με όλη τη χώρα. Με όλη τη χώρα. Ναι. Μας εμπιστεύτηκαν, ναι, λοιπόν. Και σας ακολούθησαν. Σήμερα και εγώ ίδια δυσκολεύομαι. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Μου μένει ακόμα η επιθυμία για το βάρος. Νομίζω πως μπορώ ακόμα κάτι να κάνω. Έχω την πιθανότητα ψευδέστηση. Είστε συγκινητικοί, καμία ψευδέστηση. Και σας τιμά. Είναι φορές που, παρόλο που είμαι από την Πάφο, νιώθω βαροσιώτησα, νιώθω κερινιώτησα, νιώθω. Είμαι ευγνώμων από μια άποψη ότι δεν είδα να σφάζονται μπροστά στα μάτια μου οι δικοί μου. Μπορεί να χάσαμε ό,τι είχαμε όλοι μας. Ήταν βαρώσει και η οικογένεια του αντρός μου και οι ευρύτεροι, οι πάντες. Αλλά είδαν τα μάτια και έζησαν ανθρώπων, ναι, με βιασμούς, εκτελέσεις, εμψυχρό. Τα οποία τα διαβάζω, βέβαια, και τα σέβομαι, τα παρακολουθώ. Ναι. Και από τις δυο μεριές πρέπει και να βέβαια υπάρχουν. Και βέβαια. Έχετε δίκιο. Αλλά ναι, η εισβολή και η κατοχή είναι δεδομένη και δεδομένη παραμένη. Εδώ. Και ας μην εξισώνουμε ανώμια πράγματα. Κυρία Λουιζίδου, θέλατε να προσθέσετε? Ναι, θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν ήταν απλώς κάποιες πορείες οι οποίες ξεκινήσαν να πάμε στα κατεχόμενα. Ναι. Αυτές οι πορείες είχαν μια εξαιρετική οργάνωση πίσω. Πολύ σωστά. Ήταν μια εκλεπτισμένη στρατηγική. Μάλιστα. Με πολλή σκέψη από τους οργανωτές. Μάλιστα. Εγώ δεν ήμουν στον πυρήνα των οργανωτών. Με πάρα πολλή σκέψη, με πάρα πολλή σύνεση και θα ήθελα να το τονίσω αυτό, οφειλόταν αυτό στην κυρία Χέλεν Σωτηρίου, στην Νταϊάννα, αλλά και στον αφανή ήρωα, στον σύζυγο της Νταϊάννα, στον Σοφοκλή τον Μαρκίδη. Μάλιστα. Που όχι μόνο διέθεσε τα λεωφορεία, αλλά πώς έγινε η διαχείριση των λεωφορείων σε όλες τις πορείες, οφειλόταν στον Σοφοκλή. Μάλιστα. Και το λέω αυτό γιατί να μην ξεκινήσει τώρα ο κόσμος να πει κάνουμε πορεία μπροστά. Ναι, όχι, δεν είναι εύκολο πράγμα, δεν είναι και εύκολο, δεν γίνεται από τη μια στιγμή. Απλώς αυτό το πράγμα είχε πάρα πολλή σκέψη και προγραμματισμό. Ναι, και μπράβο που το λέτε, ναι, και σας τιμά επίσης, ναι, αγαπητοί μου κύριε Λουιζίδου. Κρατάτε μπροστά σας κάτι το οποίο θέλουμε να αναφέρουμε, παρακαλώ. Ναι. Και τι είναι αυτό? Έχω τη λίστα με τα ονόματα τα οποία έλαβα μέρος στο λεωφορείο μου. Που ήταν στο λεωφορείο μου, και είναι οι περισσότερες τα ξένες οι οποίες ήρθαν μαζί με το Freedom for Journey for Freedom. Journey for Freedom. Και έχω μαζί μου για τη λίστα, όταν μας άρπαξαν οι Τούρκοι, ναι, επειδή ένιωθα πάρα πολύ ευθύνη ως μια από τις υπεύθυνες πάνω στον λόφο των λιμπιών. Είχα μαζί μου ένα τσεπάκι, όπου είχα μια μπένα, είχα τις οδηγίες, ναι, ναι, που είχαμε τι θα κάνουμε και πώς θα χειριζόμαστε τα πράγματα. Και όταν μας άρπαξαν, εγώ ήμουν από τις σχεδόν τελευταίες, είμαστε 32 άτομα εκεί, μας μάζεψαν πίσω από την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού. Και βρέθηκα καθυλωμένοι πια. Καθυλωμένοι εκεί. Προσπάθησαν να με εμποδίσουν, τους Τούρκους να με πιάσουν ορισμένες γυναίκες, αλλά τελικά με πόσες συνέλαβαν τελικά? 32 στα λίμπια. Όλες μαζί είμαστε κάπου 48 με 50. 32 πόσο καιρό? Εγώ ήμουν στην Άχνα. Για 10 ώρες. Σας πήγαν, ναι, πιο κάτω προφανώς.
Πρώτα είμαστε πάνω στο λόφο. Και εκεί αμέσως, δεν ξέρω, λόγω επαγγέλματος, λόγω δεν ξέρω τι, έβγαλα τις οδηγίες, έγραψα τα ονόματα όλων των γυναικών, που τον αριθμό τηλεφώνου, το αριθμό λεωφορείου που ήταν. Μάλιστα. Και το έκοψα στη μέση, αντίγραψα με πολύ άσχημα γράμματα και ανορθόγραφα. Και βιαστικά. Ξανά τα ονόματα για να έχω και εγώ αντίγραφο. Ναι. Και πού το δώσατε? Και όταν ήρθαν, επέμενα, πήρα κάποιο ρόλο εκεί, ήρθαν οι ειρηνευτές και θυμούμαι τα δύο Αυστραλοί αξιωματικοί της UNFILIP. Mm. Τους είπα ότι, μάλλον πρώτα ήρθε ο Τούρκος αξιωματικός. Μάλιστα. Και του είπα ότι θέλουμε τα Ηνωμένα Έθνη. Ναι. Ήρθαν τα Ηνωμένα Έθνη, έδωσα μισή κόλλα στο Ηνωμένα, την άλλη την κράτησα εγώ. Και ζήτησα, και αυτό θα το αναφέρω γιατί με συγκινεί πάντοτε όταν το λέω, ήταν μαζί μας η κυρία Έλλη Σταύρου. Μάλιστα. Η Χέλεν Οκαϊρίνη. Μάλιστα. Και είπα στην κυρία Έλλη, κυρία Έλλη, σας παρακαλώ, επειδή μαζεύεται κόσμος κάτω και έχουν έννοια, ναι, τι γίνεται πάνω, να πάτε εσείς, κάτω, να σας πάρουν τα Ηνωμένα Έθνη κάτω, να πείτε ότι να τους ενημερώσετε. Όλοι εντάξει. Mm. Και μου είπε, Τιτίνα, όχι. Είμαστε όλες μαζί θα φύγουμε, δεν θα μείνουμε. Μάλιστα. Και μετά ολόκληρη διαδικασία. Ναι, και μια σειρά από φωτογραφίες που επίσης κρατάτε. Να. Διαλέξτε μία από αυτές και θέλω να τη δείξουμε. Νομίζω η μία που είναι και η πλέον χαρακτηριστική. Ο Σταύρος ήταν το θύμα μας. Νομίζω θα ήθελα να δείξω αυτήν την κυρία από την... Κρατήστε την εκεί παρακαλώ, ναι, σταθέρα. Από την πορεία στον Άγιο Παύλο. Μάλιστα. Νομίζω είναι μια κυρία η οποία είχε παιδί αναγνώμενο. Μάλιστα. Ήρθε στην πορεία, συμμετείχε. Μάλιστα. Και βλέπετε πίσω τον Τούρκο. Μια σουρεαλιστική, θα έλεγα, ναι, φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι. Και πόση δύναμη ψυχής μια γυναίκα μαυροφορεμένη. Ναι. Ναι. Θέλατε να κάνετε μία σύντομα, αν έχετε την καλοσύνη, σε κάποια ονόματα. Και επειδή κρατάω τις υποσχέσεις μου, σας δίνω το λόγο. Να μνημονεύσω εκείνες που ήταν σε αυτή την επιτροπή που δούλεψε, ναι, με πολύ σοβαρότητα. Παρακαλώ. Και που δεν είναι πλέον μαζί μας. Ναι. Και αυτές είναι η Χέλνη Σωτηρίου, είναι η Πόπη Δανίλ, που εργάστηκε χρόνια εδώ. Μάλιστα. Γνωστή. Είναι η Μόνικα η Βασιλείου, είναι η Μαρίνα η Πραστίτη. Μάλιστα. Και πόσες άλλες που δεν είναι επώνυμες για τον κόσμο, δεν πρέπει να ζουν. Μάλιστα. Τις οποίες εγώ βαθύτατα ευγνωμονώ. Είναι συγκινητικό γιατί μπορεί να ακούσαμε μία παρέμβαση τηλεφώνου. Επίμονα με καλή κυρία Χαρίτα Μάντολες. Α, μάλιστα. Ναι, μαζί. Ναι. Η οποία είμαι σίγουρος ότι σας βλέπει και θα ήθελε να μιλήσει μαζί σας. Τεχνικά δεν υπάρχει τώρα αυτή η δυνατότητα. Μόλις βγούμε από το στούντιο θα την βάλω σε ανοιχτή ακρόαση. Ναι. Και αφού τελειώσουμε, ναι, γιατί είμαι σίγουρος ότι θέλει να σας πει κάτι πολύ σημαντικό και, ναι, συγκινητικό παράλληλα. Ναι. Ευχαριστώ και τις τρεις που ήσασταν σήμερα εδώ. Θα αρχίσω από σένα, Τόνια, για τον επιλογό σου. Έτσι ξαφνικά, όπως ζούσαμε, αυτή η ομάδα των γυναικών ήρθε να μας ανοίξουν μια χαραμάδα φωτός. Δεν ξέρω τι έκανε αυτή η παράσταση στους ανθρώπους που δεν τα ζήσαν από κοντά. Ξέρω τι έκανε στους υπόλοιπους, εμάς που στις υπόλοιπες που τα ζήσαμε. Έναν τεράστιο ευχαριστώ. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το πράγμα. Εγώ θα σκεφτούμε να πάει κάπου αλλού στη ζωή μας. Και να ευχαριστώ επίσης το ΡΙΚ, σε σένα, mm-hmm, γιατί βοήθησες στο να βγει αυτό το πράγμα ξανά και ξανά. Αυτή η σελίδα, η καταχωνιασμένη, η σκονισμένη στην ιστορία της Κύπρου, στην ιστορία των γυναικών της Κύπρου. Ευχαριστώ. Ήταν τιμή μου. Κυρία Λουιζίδου. Ναι, θα συμφωνήσω με την Τόνια πλήρως, ότι οι παραστάσεις αυτές και η δουλειά που έκαναν οι κοπέλες είναι εξαιρετική και άνοιξαν αυτή την ιστορία. Θα έλεγα όμως και με την εμπειρία μου με τις γυναίκες επιστρέφουν και το άνοιγμα που είχα προς το Συμβούλιο της Ευρώπης με την ατομική μου προσφυγή, θα έλεγα ότι εμείς δημιουργούμε τα διέξοδα.
και μπορούμε αυτά τα διέξοδα που πιστεύουμε ότι υπάρχουν να τα σπάσουμε. Και έτσι ένιωθα μετά από την πορεία στα Λίμπια, ότι υπήρχε ένα διέξοδο και μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω αυτήν την αίτηση, αυτόν το άνοιγμα, και είμαι σίγουρη ότι μπορούν να υπάρξουν πάρα πολλά ανοίγματα για την Κύπρο, μάλιστα, την οποία όλοι αγαπούμε και όλοι προσπαθούμε. Και νοιαζόμαστε. Ελάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσετε. Ήταν χαρά μου και τιμή και μου, ελπίζω ότι οι παραστάσεις θα έχουν επιτυχία. Είμαι σίγουρος. Ναι. Κυρία Παγιάτα, ο τελευταίος λόγος δικός σας. Να επαναλάβω, όχι, να συμφωνήσω με ό,τι έχω ακούσει. Να ευχαριστήσω θερμά σας και τις κοπέλες της σεζόν που εργάστηκαν. Και να πω ότι υπάρχει και αυτή η Κύπρος. Θέλω να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει και αυτή η Κύπρος. Και αυτό το κομμάτι των νέων ανθρώπων που προσπαθούν να βρουν τρόπους, που βρίσκουν τρόπους μέσα από τη δική τους μόρφωση και τις γνώσεις τους να ανεβάσουν εκεί που πρέπει αυτή τη χώρα. Η δύναμη της τέχνης. Ο Θεός σας έχει πάντα καλά. Να σας δίνει η δύναμη. Ευχαριστούμε. Υπερήφανη για σας, να ξέρετε. Τα λόγια είναι περιττά. Εγώ δεν είμαι περήφανη για τίποτε που δεν έχω κάνει. Ούτε αν είμαι Ελληνίδα, ούτε εγώ είμαι ευγνώμων αν είμαι Ελληνίδα. Είμαι ευγνώμων αν έχω ζήσει σε μια χώρα που μου έχει δώσει εφόδια και μου έχει μεταδώσει. Περήφανη μπορεί να είμαι μόνο για κάτι που μπορεί να κάνω εγώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Η εκπομπή σε επανάληψη τα μεσάνυχτα από το Ρυκδίο και το Δορυφόρο. Τα λόγια είναι περίπτωτα. Γεια χαρά.